Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ναι, δεν κάνατε λάθος. Το βίντεο που είδαμε τα έλεγε όλα. Δεν ξέρω, μας θύμισε στιγμές συγκινητικές, απίστευτες, μοναδικές και όπως αντιλαμβάνεστε, δίπλα μου ακριβώς, έχω την τιμή, μεγάλη τιμή, να έχω τον Πύρο Δήμα, τον χρυσό μας Ολυμπιονίκη, το δικό μας τον Πύρο, τον άνθρωπο που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά στα χέρια του, που μας έκανε όλους να κλάψουμε, να συγκινηθούμε και να συνδυάσουμε έτσι μέσα στο μυαλό μας και με την πορεία αυτού του ανθρώπου στη συνέχεια, ότι και εκείνος συνδύασε όχι μόνο τον αθλητισμό και τα βάρη που σήκωσε στο όνομα της Ελλάδας, αλλά και έναν όριμο άνθρωπο, έναν όριμο αθλητή, οικογενειάρχη, ο οποίος στην πορεία της ζωής του δείχνει όλα αυτά τα στοιχεία για τα οποία τον θαυμάσαμε και τον θαυμάζουμε. Καλώς σας βρήκα. Σε καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα. Στο στούντιο, αφού βέβαια πούμε ότι προηγήθηκε μια πολύ πετυχημένη παρουσίαση, Πύρος, το μικρό μου όνομα, το βιβλίο το οποίο έχει βγει και παρουσιάστηκε στο δοσίμαζο με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πύρο, δεν ξέρω πώς πρέπει να ξεκινήσω, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον Πύρο το Δήμα, το μικρό, το μικρό Πύρο στη Χιμάρα. Ωραία χρόνια, ωραίες εποχές, δύσκολα πολύ μεν, αλλά όμορφα απ' την άλλη. Και βλέποντας από εκεί τα φώτα της Κέρκυρας και βλέποντας την Ελλάδα από εκεί, φανταζόμασταν, ονειρευόμασταν και μία μέρα ήρθε και ανοίξαν τα σύνορα και ήρθαμε στην πατρίδα μας και εμείς οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου που μέχρι τότε δεν απαγορευότανε, να το πω αλλιώς. Ναι. Ένα παιδί που μεγαλώνει κάποια στιγμή λες σε μια συνέντευξή σου ότι μεγαλώσαμε μέσα στο φόβο και τη σκιά. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Ήταν δύσκολο, ειδικά στα Τύρανα που μεγάλωσα, όχι στη Χιμάρα. Στη Χιμάρα το καλό ήταν ότι οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας μιλούσαν όλοι ελληνικά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κανένα καθεστώς να τους μάθει αλβανικά. Ναι, εκ των πραγμάτων. Ναι. Των πραγμάτων. Αλλά στα Τύρανα ζούσαμε με το φόβο και με τη σκιά. Η μάνα μου ήταν τρομαγμένη, μην μιλάτε, μην λέτε, μην αυτό, μην το ένα. Αυτό και το γράφω και στο βιβλίο, ότι ήξερα το μάθημα, ας πούμε, και φοβόμουν ακόμα και το χέρι να σηκώσω σε μάθημα που ήξερα, ας πούμε. Το φοβό μου, μην πω καμιά κοτσάνα. Ναι. Πύρο, ήταν τα πράγματα δύσκολα για την ελληνική μειονότητα μόνο ή και για τους Αλβανούς? Θεωρώ ότι ήταν και για τους Αλβανούς, για το καθεστώς ήταν δύσκολο και περίεργο, αλλά για μας ακόμα πιο πολύ. Για μας ακόμα πιο πολύ. Μας θεωρούσαν όχι κατώτερους, δεν μπορούμε, μας φοβόντσαν. Μας προσπαθούσαν να μην δίνουν στα παιδιά τα δικά μας πανεπιστήμια, να μην δίνουν σχολές, να μην μπορούμε να σπουδάσουμε, να τελειώσουμε. Κάνανε διακρίσεις. Κάνανε διακρίσεις. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρο ήταν αυτό σε όλα τα επίπεδα. Μόνο στην αρχή που θέλανε να γίνει ανταλλαγή του πληθυσμού και να φεύγει ο κόσμος από τα χωριά μας, δίναν κάποιες σχολές σε κάποιους ανθρώπους για να φεύγουν και φέραν δικούς τους ανθρώπους κάτω στα. Αλλά πάλι δεν αλλάξαμε. Μάθανε οι Αλβανοί ελληνικά. Γίνανε αυτοί πιο Έλληνες από εμάς κάποια στιγμή. Δηλαδή. Πώς θα φέρνει ζωή. Ναι, ναι. Πώς θα φέρνει ζωή. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, πώς βλέπεις τη ζωή σήμερα, μετά από αυτή την εμπειρία με τα χρόνια αυτά, δηλαδή ένα Ελληνόπουλο το οποίο γεννιέται στην Βόρειο Ηπείρο, γεννιέται... Έτσι, ακριβώς. Βλέπει την Κέρκυρα απέναντι όπως βλέπουμε εμείς
από τα τουρκικά παράλια τη Χίο. Ίδιο πράγμα ήταν. Το ίδιο πράγμα. Ε? Ίδιο πράγμα. Και σήμερα με την ωριμότητα που βλέπεις τα πράγματα. Ολυμπιακοί αγώνες, μετάλλια, βουλή, να τα πούμε δόξα, αυτά. Δόξα, ναι, μεγάλη δόξα. Είναι ένας δρόμος μεγάλος, με Αμερική. Αμερική, ξανά, ναι. Ναι. Πώς βλέπεις το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου σήμερα? Θεωρώ ότι η Βόρειος Ήπειρος θα μπορούσε να είναι μια γέφυρα φιλίας, αυτοί οι άνθρωποι και αυτός ο κόσμος, γιατί θα μπορούσε να είναι μια γέφυρα φιλίας και στα δύο κράτη. Στην ουσία, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, είμαστε συγγενείς κατά κάποιο τρόπο με πολλούς εκεί μέσα. Έχουμε συγγενείς μέσα, είναι Αλβανοί παντρεμένοι με Βορειοπυρώτες, Βορειοπυρώτες με Αλβανούς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και θεωρώ ότι σύντομα ο δρόμος της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κοιτάξει πολύ σοβαρά αυτό που γίνεται τώρα, η εφαρπαγή της γης σε πολλά χωριά μας και σε πολλά μέρη που είναι φιλέτα φυσικά τουριστικά, τα οποία... Γι' αυτό και ο καυγάς. Ναι, γι' αυτό και ο καυγάς, αλλά... Το θέμα είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι η Βορειοπύρος θα έπρεπε να είναι ο μοχλός φιλίας στα δύο κράτη και όχι ο μοχλός που χρησιμοποιεί η Αλβανία και ο τρόπος που το χρησιμοποιεί η Αλβανία, για να έχουμε αυτή την διαφορά και αυτή την, πώς να το πω... Αντιπαλότητα. Αντιπαλότητα χωρίς λόγο και χωρίς ουσία. Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι βλέπεις εσύ ότι μέσα από το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής μειονότητας? Θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένη η Αλβανία μέσα από αυτό το δρόμο να σεβαστεί όλα αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα που δικαιούται η μειονότητα η ελληνική, ναι, στη Βόρεια Ήπειρο. Μάλιστα. Η εκπομπή δεν έχει βέβαια χαρακτήρα ιστορικό, ότι θέλει να κάνει μάθημα σε κανέναν. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε εδώ ότι τα δικά μας νησιά απελευθερώθηκαν 100 χρόνια μετά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πιο πολύ τι σημαίνει σκλαβιά. Και εδώ πρέπει να φανταστούμε τώρα τους Έλληνες Βορείου Ηπείρου, οι οποίοι απελευθερώνονται 2 φορές από την Ελλάδα. Έτσι. Έτσι, έτσι. Και θυσιαστήκανε. Η Βόρειος Ήπειρος θυσιάστηκε για... Ακριβώς γι' αυτό, ώστε να έχουμε αυτά τα νησιά σήμερα. Έτσι. Και... Δεις, μπήκε το δίλημα στην Ελλάδα, ειδικά στο Βενιζέλο. Άκου να δεις, ή Αιγαίο κρατάς ή Βόρειο Ήπειρο. Έτσι ακριβώς. Και η Βόρειο Ήπειρος στην ουσία θυσιάστηκε στο βωμό των διπλωματικών ανταλλαγών και συμφωνιών. Δυστυχώς. Και ένα παιδί αυτού του ελληνισμού είναι ο Πύρος ο Δήμας. Ο οποίος Πύρος Δήμας βίωσε την κατάσταση και την πραγματικότητα να τον βρίζουν ότι είναι Έλληνας στην Αλβανία. Εγώ και πολλοί συμπατριώτες μου. Εγώ και πολλοί συμπατριώτες μου. Και Αλβανός στην Ελλάδα. Εντάξει, τα ζήσαμε και αυτά. Ωραία είναι να τα ζήσεις, γιατί αντιλαμβάνεσαι και από τη μία πλευρά και από την άλλη πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Αλλά... Παλιά με ενοχλούσε πάρα πολύ. Ναι. Τώρα γελάω. Γελάς τώρα γελάς. Ναι. Παλιά με ενοχλούσε πάρα πολύ, ναι. Το γράφω και στο βιβλίο και γράφω διάφορες συμπεριφορές που μου συνέβησαν, αλλά είναι ωραία, ξέρεις, να κοιτάς και πίσω. Είναι ωραία να τα θυμάσαι όλα, αλλά γελάω πια με όλα αυτά. Ναι. Τα αντιμετωπίζεις σε βάθος χρόνου. Θέλω να σε ρωτήσω, η πορεία, έρχεσαι στην Αθήνα, έρχεσαι στα... είναι γνωστά αυτά από τα βιογραφικά σου, τα ιστορικά κλπ. Πώς φτάνουμε στο περίφημο κάτσε κάτω από την μπάρα, δηλαδή πώς φτάνουμε αυτό το δρομολόγιο, τι κόπο έχει? Αυτό το δρομολόγιο, φανταστείτε ότι εγώ ξεκίνησα την Νέα Σημαρών 7,5 χρονών. Ναι, στα Τύρανα. Στα Τύρανα, ναι.
Έμενα με τη γιαγιά από 9 μηνών μέχρι στα 6 χρονών. Ζούσα με τη γιαγιά μου στη Κιμάρα. Με μεγάλωσε η γιαγιά μου δηλαδή. Και φανταστείτε ότι στη Κιμάρα παιδιά, γυναίκες, άντρες, δουλεύανε αγρότες οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, κουβαλούσα νερά, έκανα δουλειές. Δεν ήταν. Ναι. Το χωριό δεν ήταν εύκολο. Ναι. Δεν υπήρχε η βρύση μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να περπατήσω κάποια χιλιόμετρα με τη στάμνα, την πύλη, να πάω να πάρω νερό. Για να πιούμε, για να μαγειρέψουμε. Είχαμε τη σέρα που μαζεύαμε τα νερά της βροχής και πλέναμε με αυτά. Αλλά για να πιούμε, έπρεπε να πάμε στη βρύση, στην πηγή. Τέλος πάντων, όλα αυτά θεωρώ ότι με κάνανε πιο δυνατό. Είχα κάτι ποδάρες που όταν ο προπονητής με πρώτο είδε, θα τα είδανε με τα πόδια αυτά. Όλα τα πόδια το πέσανε, ναι. Τα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Όχι τα χέρια. Είπε, έλα εδώ εσύ, πρέπει να κάνεις άρση βαρών. Εγώ τότε έκλεβα κάτι μουσμούλα σε ένα σπίτι και νόμιζα ότι ήταν από το σπίτι ο κύριος με το ποδήλατο που ήρθε δίπλα. Και μόλις μου είπε, θες να κάνεις άρση βαρών, και του λέω, πες το Χριστιανέ μου. Μου φύγει η ψυχή. Στα μουσμούλα. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα το άθλημα αυτό από τα 7,5 χρόνια και όταν φτάσαμε, όπως είπες, στο κάτσε κάτω από την μπάρα, είχαν περάσει κάπου 14 χρόνια. Ναι. Δεν γίνεσαι Ολυμπιονίκης ούτε από τη καφετέρια, ούτε θα γίνει Ολυμπιονίκης και μένει στη σκέψη. Πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά και ευτυχώς είχα καλούς προπονητές, αυτό να το λέμε, οι οποίοι και τεχνικά με βοηθήσαν πολύ και σαν δουλειά μάθαμε, είχαμε μάθει και να δουλεύουμε πολύ. Σαν παιδιά δηλαδή, αυτό λέει και ο Χρήστος Ιακώβου ακόμα και σήμερα, ότι παιδιά σαν και εσάς δεν θα ξανά έχουμε τέτοιους αθλητές. Γιατί κάναμε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακόμα και τρεις προπονήσεις την ημέρα, που άλλα παιδιά δεν θα αντέχανε με τίποτα. Είχαμε μάθει να δουλεύουμε σκληρά, είχαμε μάθει στις δυσκολίες και γι' αυτό και είχαμε και υπομονή και επιμονή για να πετύχουμε όλα αυτά που πετύχαμε. Δεν είναι τυχαίο. Κάποια πράγματα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Θέλει, ναι, ναι. Θέλει πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή λες στο βιβλίο σου και σε διάφορες συνεντεύξεις ότι υπήρχε εποχή που αργότερα, βέβαια, ήσουν ήδη φτασμένος, αλλά έλειπες 8 μήνες το χρόνο. Και 9 και 8 και 9 και 10, αναλόγως τη χρονιά. Όταν ήταν Ολυμπιακή χρονιά μετά το Παγκόσμιο, ναι, δεν σταματούσαμε καθόλου. Δηλαδή, όπως ήταν οι 9 μήνες, συνεχίζαμε και τους άλλους μέχρι να πάμε Ολυμπιακούς. Μάλιστα κάποια στιγμή θυμάσαι, έχει σημαδέψει αυτό που σου είχε γράψει η κόρη σου μεγάλη. Ναι, ναι. Όχι, η Ελένη ήταν ένα παιδί πολύ, είναι ένα παιδί πολύ έτσι με φιέ, με πολύ... Σταράτο πρέπει να είναι αυτό το παιδί. Πολύ σταράτο, ναι. Και είναι και απόλυτο καμιά φορά, και που δεν είναι καλό αυτό. Και του έγραψε λοιπόν του πύρου, εσύ λέει συνέχεια φεύγεις. Ναι, ναι. Δηλαδή είμαστε οικογένεια τώρα. Μπράβο, ναι. Εσύ συνέχεια φεύγεις. Είχε δίκιο όμως και... Εντάξει, ένα παιδί και ειδικά η Ελένη ήταν, από το 95 γεννήθηκε η Ελένη και τα είδε όλα. Ενώ ο Βίκτορας με τη Μαρία ήμουνα και λίγο σπίτι μετά. Ποιος με προλάβανε. Ο Δήμας έχει 4 παιδιά. Δόξα τω Θεώ. Είχε χάσει την αγαπημένη του γυναίκα. Κάτι που τον έχει σημαδέψει αυτό με την Αναστασία. Ναι, τη χάσαμε την Αναστασία το 18 με γλιοβλάστομα. Ήταν καρκίνος στο εγκέφαλο. Ναι. Από τους σπάνιους καρκίνους που και τετάρτου βαθμού που δεν υπήρχε. Το λαχείο που λέμε, το λαχείο. Αυτό, το κακό λαχείο. Ναι. Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Όχι εγώ, κανείς. Ναι. Όσα έχει χρόνια για να περάσουν, βασικά αυτό, από εκεί να ξεκινήσουμε. Και δεν έχεις μόνο το θάνατο, αυτό έχεις και άλλους θανάτους. Είχα και τον πατέρα μου ένα χρόνο πριν, είχα και τη μάνα μου 2 χρόνια μετά. Εντάξει, πέρασα μία περίοδος όχι εύκολη, πολύ δύσκολη, αλλά θεωρώ ότι, δόξα τω Θεώ, ο άγγελος Αναστασία μου άφησε 4 παιδιά και
έχοντας αυτά τα τέσσερα παιδιά, δεν είχα επιλογή άλλη από το να προχωρήσω στη ζωή, από το να είμαι δίπλα τους, από το να κάτσω πάλι κάτω από την μπάρα. Γιατί νομίζουμε ότι εντάξει, τελείωσε το 2-4 και όλα είναι λυμμένα και όλα είναι καλά. Αλλά ποτέ η ζωή είναι ψέματα αυτά που λένε. Κάθε μέρα κάτι βγαίνει, κάτι σου τυχαίνει και πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να καθίσουμε κάτω από την μπάρα. Δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή. Στα φέρνει από εκεί που δεν ξέρεις, τα φέρνει έτσι ανάποδα. Και... Αλλά εμείς θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που είχα αυτή την οικογένεια και έχω αυτή την οικογένεια, τα τέσσερα παιδιά, και αυτό με κράτησε και δυνατό και να συνεχίσω και να αντέξω και να τα πάω καλά. Ναι. Ευτυχώς. Κάποια στιγμή... Θα μπορούσα να, πολύ εύκολα να μπω να γίνεις και αλκοολικός, να γίνεις και καταθλιπτικός και να κλειστείς τον εαυτό σου. Ναι. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις και από τον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή, στην καθημερινότητά μας. Φίλους, γνωστούς, που δεν μπορούν να κάτσουν κάτω από την μπάρα. Περνάνε δύσκολα, αλλά ευτυχώς βρήκα τη δύναμη και προχωράω. Ναι. Βρήκες τη δύναμη για πολλά πράγματα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κύριος που βλέπετε εδώ, ο μεγάλος μας Ολυμπιονίκης, Τετράκης Ολυμπιονίκης. Ναι, τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές. Μόνο τέσσερις φορές. Μόνο τέσσερις φορές. τρία χρυσά. Ναι. Και καμιά δεκαριά παγκόσμια ρεκόρ, είχε φτάσει σε ένα σημείο να καπνίζει 4 πακέτα τσιγάρα. Ναι, ήταν το μεγάλο μου λάθος αυτό, αλλά σε κόντρα με τον πατέρα μου το ξεκίνησα. Σε κόντρα με τον πατέρα μου για να του την πω... Ναι, αλλά είπες κάποια στιγμή... Όχι, είπα κάποια στιγμή, τέρμα, δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Ναι. 4 πακέτα δεν είναι σωστό και δεν ήταν καθόλου σωστό. Και για μένα βασικά, όχι για τους γύρω μου, για μένα, για την υγεία μου. Και είπα μία μέρα στα παιδιά μου, ορκίστηκα ότι την ημέρα που θα πάμε διακοπές, ο μπαμπάς δεν άρχισε να καπνίσει και τον κράτησε το λόγο μου. Και αυτό θέλει δύναμη. Όλα θέλουν δύναμη στη ζωή. Πιο πολύ από την πάρα. Όλα θέλουν δύναμη στη ζωή. Όλα. Θέλω να μου πεις, δεν το έχεις πει σε κανένα, αυτό που θα σε ρωτήσω. Να το ακούσω. Ναι. Και αν μπορώ να απαντήσω. Την ώρα που φωνάζεις ότι για την Ελλάδα, ναι, αυτό και σηκώνεστα, ναι, το έχεις προγραμματίσει? Όχι, αλλά μου βγήκε η αντίδραση, να το πω, μου βγήκε, γιατί θυμάμαι τότε ότι θα πάω να πάρω την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στον αγώνα που είναι σε ένα μήνα. Πήγαινε στο Γιάννη Σγουρό, τότε πρόεδρος Ομοσπονδίας. Σε ένα μήνα θα είναι έτοιμα τα χαρτιά σου για να πάρεις την πρόκριση για Ολυμπιάδα. Πήγαινε, ετοιμαζόμουν, έκανα προετοιμασία. Ερχόταν να πάω σε αυτούς τους αγώνες και μου έλεγε δεν είναι έτοιμα τα χαρτιά σου. Για την ποιότητα τώρα. Ναι. Αυτό γιατί. Δεν είναι την ποιότητα. Όχι, αυτό γιατί. Γιατί πηγαίναν τα χαρτιά μου σε έναν βαθμό καλό για να μπορέσω να έχω την ποιότητα. Γιατί είχα όλα τα χαρτιά και ευτυχώς είχα κάποια παλιά διαβατήρια της γιαγιάς μου που έλεγε ελληνικότητα, επικότητα, ελληνική. Τότε, πριν το 47, που ο Χότζας μας έκοψε και μας έκανε τελείως Αλβανούς, στα χωριά μας αυτά, γιατί αυτή είναι η ιστορία πραγματική, και δεν υπήρχαν τέτοια χαρτιά. Ευτυχώς η γιαγιά μου είχε κάποια χαρτιά παλιά, πιο παλιά από αυτά. Τα κράτησε, τα οποία τα κράτησε και τα είχαμε σαν κοιμήλιο και όταν ήρθε η ώρα, παρουσίασα αυτά τα χαρτιά και αυτά με σώσαν στην ουσία. Αλλά υπήρχε και η κακία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν κάναν ένσταση για τα χαρτιά μας και ξαναγυρνούσαμε από την αρχή. Και ξανά τα γραφεία ένα-ένα, η γραφειοκρατία, η ελληνική. Όχι για μένα, για όλους. Και ξανά, και αυτό γινόταν για ένα χρόνο. Όχι θα πας εδώ, όχι θα πας εκεί, μέχρι που στο τέλος ο Κυριάκος ο Βρυβιδάκης τότε είχε βγάλει διπλωματικό διαβατήριο για να μπορούσαμε να πάμε στην Ουγγαρία. Ήταν τον Απρίλιο το 1992, πριν τη Βαρκελόνη. Ήταν ο τελευταίος αγώνας που εγώ μπορούσα να πάρω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Και εκεί βγήκα τρίτος, πήρα μετάλλιο, πολύ κοντά με τον Ρώσο και με τον Πολωνό.
Με τον Πολωνό ήμασταν και ισοβαθμία. Με τον Ρώσο μέσα είχε περάσει 2,5 κιλά. Και μετά ξεκίνησε ο Γολγοθάς ο Μεγάλος. Τους τρεις μήνες αυτούς μέχρι το Ιούλιο, 31 Ιουλίου του 92, που πήρα το χρυσό μετάλλιο στη Βαρκελόνη, μέχρι να πάρω το διαβατήριο για να πάω να παίξω στη Βαρκελόνη. Ναι. Που εκεί το διαβατήριο ουσιαστικά ήρθε στο αεροδρόμιο. Το πήρα στο αεροδρόμιο και όταν έφτασα στη Βαρκελόνη και ήταν ένας κάμεραμαν με έναν δημοσιογράφο τότε της ΕΡΤ, η ερώτηση ήταν σε όλους τους αθλητές. Βασικά ρωτούσαν τι είναι οι στόχοι σου, τι θα κάνεις, και ήρθε και εμένα η σειρά μου. Και λέω: τι θα κάνω, θα ήρθα να πάρω το χρυσό. Και κοιτούνται και οι δύο, και λέω ένας τον άλλον: α, δεν πάει καλά αυτό. Είναι ψώνιο. Δεν με ξέρανε, δεν με ήξερε κανείς. Και αυτό με βοήθησε πολύ στο ότι δεν είχα την πίεση που έχει ένας αθλητής που πάει στην Ολυμπιάδα και όλοι περιμένουν από αυτόν. Μάλιστα. Και αυτή η πίεση δεν υπήρχε σε μένα τότε, αλλά όλη αυτή η πορεία θα γίνει, δεν θα γίνει, θα πάει. Έχει πιεστεί από μόνος σου. Και στο τέλος, μπαίνοντας σαν σανσέρ, χωρίς να θέλω να πω το όνομα, γιατί το όνομα αυτό ήταν στην πορεία μετά, ήταν ένας από τους καλούς μου φίλους και μπορώ να πω ένας κύριος άνθρωπος, απλά το είπε χωρίς να το σκεφτεί εκείνη την ώρα, αλλά εμένα όταν σε τρώει, σε πειράζει. Μπαίνοντας στο ασανσέρ, του λέει ο Χρήστος, ήταν ο αρχηγός αποστολής τότε στη Βαρκελόνη, και του λέει ο Χρήστος, πες του καλή επιτυχία, πάμε για μετάλλιο. Και λέει, ποιος είναι αυτός που είναι ο Αλβανός? Αυτός ήταν να πει από την Αλβανία που ήρθε το παιδί, αλλά έτσι όπως του βγήκε εκείνη την ώρα, εμένα, ο Αλβανός είναι. Εμένα γύρισε το μάτι μου. Και εκείνη την ώρα που έφερα τα 207 εδώ, μου βγήκε αυτό το παράπονο. Το παράπονο αυτό που είχα περάσει, όλα αυτά που είχα περάσει, και είπα για την Ελλάδα, για να το μάθουν όλοι, ότι αυτό το κομμάτι, οι βορειοϋπηρώτες, είμαστε Έλληνες, είμαστε αδικημένοι μεν, θυσιαστήκαμε για την Ελλάδα δεν, αλλά είμαστε πάλι Έλληνες και δεν την ξεχνάμε την Ελλάδα. Και αυτό το πέταξες. Έτσι. Αυτά. Αυτό έτσι γράφεται η ιστορία. Μην νομίζετε ότι γράφεται με κάτι δύσκολο. Αυτά. Έτσι. Αυτό ο κύριος είναι ήδη συγκινημένος τώρα που το σκέφτεται. Ήταν το γαμότο που είπε η Πατουλίδου μετά. Μετά η Πατουλίδου, ναι. Ήταν το γαμότο που είπε η Πατουλίδου μετά, αλλά εγώ δεν το είπα. Είχες προηγηθεί. Σου δίκαιε λοιπόν αυτό. Ήταν το δικό μου το γαμότο. Τι ρόλο έπαιζε ο Ιακώβου? Ο Χριστός. Ναι, δηλαδή εμείς κοιτάγαμε τότε, γιατί εγώ να σου πω ότι ανήκω στην κατηγορία των πολλών Ελλήνων που είμαστε σε μια τηλεόραση καρφωμένοι και παρακολουθούμε. Ο Χρήστος ήταν έναν άνθρωπο, λοιπόν, να σε τον πάρει. Ένας άνθρωπος που, πώς να το πω, ήταν η στιγμή, η συγκυρία που τότε, δηλαδή, πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν υπάρχει πια αυτή η ομάδα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η ομάδα. Ήρθαν κάποια παιδιά που ήταν από την Αλβανία, από την Έλληνες της Αλβανίας, κάποιοι που ήρθαν από τη Ρωσία, ο Κάχιο, ο Βαλέριος. Ήταν η συγκυρία που είχαμε πρόεδρο τον Γιάννη Τζουρό και είχε φέρει τον Χρήστο Ιακώβου προπονητή από την Αμερική. Οι συγκυρίες. Που λέμε, ναι, όλα μαζί και μαζί. Ήρθαμε και κάτσαμε όλοι μαζί, κουμπώσαμε όλοι μαζί. Και έγινε ομάδα. Και έγινε μια ομάδα που ούτε κανείς, δηλαδή αν το σκεφτόσουν ότι και στα όνειρά σου να το σκεφτόσουν, να το σκεφτώ τώρα ότι θα μπορεί να γινόταν αυτό, δεν θα γινόταν ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια ξανά. Ήταν η στιγμή, ήταν τα πράγματα έτσι. Ο Χρήστος ήξερε πολύ καλά πώς να διαχειριστεί. Δηλαδή, έμπαινα μέσα στο γυμναστήριο και μου έρχονταν τις φωνές. Και λέω, αυτός γιατί φωνάζει τώρα? Τι έκανα πάλι, αφού δεν είχα κάνει κάτι? Γιατί τον έπιανα μετά, του λέγα, γιατί φωνάζεις? Του λέγα, τι έπαθες, Χριστό μου? Μου λέει, σταμάτα, μου λέει, άσε να ακούσουν οι άλλοι. Για τους άλλους. Λέει, αφού φωνάζεις στον πύρο, εμάς τι θα φωνάξει? Και ήταν όλοι σούζα και όλοι στην προπόνηση με τα κεφάλια κάτω. Πειθαρχία. Δεν πειθαρχία. Και εντάξει, τον καταλάβαινα, προσπαθούσε να ισορροπήσει, ήταν μεγάλο όνομα. Δεν μιλάμε για αθλητές της σειράς. Ναι, ο Κάχιο, ναι. Ο Βαλέριος. Ναι, δηλαδή πηγαίναμε έξω και με το που μπαίναμε μέσα στο γυμναστήριο, γυρνούσε όλο το γυμναστήριο, όλες οι χώρες, και φωνάζανε ήρθαν οι Έλληνες. Δηλαδή ναι. Δεν ήταν λίγο πράγμα τότε στην Άρση Βαρών. Ήμασταν δύο φορές παγκόσμιοι προαθλητές στον κόσμο. Ολυμπιακά μετάλλια, Ολυμπιονίκες, σε όλες τις κατηγορίες περίπου. Πολύ μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλη ιστορία. Μάστε. Κυρίες και κύριοι, ένα διάλειμμα εδώ και επανερχόμαστε.
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε από το προσώπος με τον μεγάλο μας Χρυσό Ολυμπιονίκη Πυροδήμα. Μύθος για τον ελληνικό αθλητισμό. Εξαιρετικά απλός όπως βλέπετε. Είναι πλήρως προσγειωμένος. Και με τα βάρη που έχει σηκώσει να το έχουν προσθεθεί κατά τη γνώμη μου σε ωριμότητα. Το εξέφρασε άλλωστε και σε ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε και παρουσιάστηκε προσφάτως, Πύρος με το μικρό μου όνομα. Αυτός που προλόγησε εκεί την εκδήλωση ήταν ο Σταμάτης ο Κάραματς. Ήταν ο Σταμάτης, ο Δήμαρχος. Με τον Δήμαρχο τι έχετε έτσι? Είμαστε, από τότε που βγήκε το βιβλίο με τον Σταμάτη έχουμε μια πολύ καλή σχέση χρόνια. Αλλά ήθελε οπωσδήποτε να έρθω στοιχείο να παρουσιάσω το βιβλίο. Αλλά λόγω ταξιδιών και λόγω της Αμερικής που πηγαίνω έρχομαι και τώρα... Όλο το αναβάλλατε. Πρόσφατα ήμουνα και Γαλλία προετοιμασία με την Αμερικάνικη ομάδα και τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Οι μόνες ημερομηνίες που πέφτουν είναι... ήταν αυτό το διήμερο, τριήμερο, που θα μπορούσαμε να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου και τον ευχαριστώ πολύ το Σταμάτη γιατί... πραγματικά και με τίμησε και με τιμάει με τη φιλία του. Είστε και στη Βουλή μας. Είμαστε. Και αυτό τώρα, εδώ τώρα, θέλω να κάνω μια, να κάνω ένα διάλειμμα, να βάλω μια παρένθεση. Πώς προκύπτει αυτό? Καταρχήν να πούμε ότι ο Πύρος ο Δήμας... Εγώ θεωρώ ότι ήταν η τιμητική αυτή η πρόταση που έγινε τότε από τον... Ευάγγελο Βενιζέλο, σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί η πρώτη θέση επικρατείας τότε, όλοι μου λέγαν πώς το πήρες απόφαση. Ήξερα ότι τότε ο κόσμος υπήρχε διχόνια, μας είχαν βάλει σε ένα λούκι τέτοιο, όλα ήταν οριζοντίως, η χώρα περνούσε δύσκολα και θα περνούσαμε δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Και θεώρησα και έβαλα τον εαυτό μου σε μια θέση που εκεί που ήμουν όλη της Ελλάδας πήγα σε ένα κομμάτι του κόσμου, σε ένα κόμμα, γιατί χωρίζεις μετά τον εαυτό σου σε... όχι όλη της Ελλάδας. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τραβήξει τόσα πολλά, έχει δουλέψει τόσο πολύ, πηγαίνοντας εκεί δεν αλλοιώνεται. Ναι. Δεν αλλοιώνεται. Ο κόσμος όμως από την πίκρα του και την... πέρασε δύσκολα. Πέρασε πολύ δύσκολα. Αλλά χαίρομαι που έβαλα πλάτη σε μια στιγμή δύσκολη της χώρας. Σε μια δύσκολη στιγμή που θεωρώ θα μπορούσαμε να την περάσουμε πιο ανώδυνα. Απλά οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας τότε δεν συμπράξαν, δεν συμφωνήσαν. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το κακό και μας βάλαν στη διχόνοια, μας βάλαν απέναντι, εσείς και εμείς και οι άλλοι, το ναι και το όχι. Ήσουν και βουλευτής σε μια εποχή που είχαμε τη Χρυσή Αυγή στο κοινό. Και τη Χρυσή Αυγή. Περάσαμε και από αυτό. Περάσαμε και με ιστορίες μες στην Βουλή με τη Χρυσή Αυγή. Ευτυχώς, σε αυτή τη χώρα υπάρχει δικαιοσύνη και είναι εκεί που βρίσκονται. Δεν θα μπορούσα να σκύψω το κεφάλι ξανά. Έχω περάσει πολύ μικρός και καταπίεση και δύσκολες στιγμές και δεν θα το έκανα ξανά στη χώρα μου και στη χώρα της δημοκρατίας, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Κοιτάω τον ελληνικό λαό στα μάτια, είμαι υπερήφανος για ό,τι έχω κάνει και θεωρώ ότι... μπαίνοντας τότε σε αυτό το... ο πρώτος βορειοϋπηρώτης πρώτα απ' όλα μετά από 100 χρόνια που ξαναμπαίνει γεννημένος στη Βορειοήπειρο, που ξαναμπαίνει στη Βουλή. Και μόνο που έμπαινα με τη σκέψη αυτή, μου σηκωνόταν η τρίχα από υπερηφάνεια. Απ' την άλλη, η χώρα περνούσε πολύ δύσκολα και ο κόσμος περνούσε πολύ δύσκολα, ναι. Αλλά έπρεπε όλοι να βάλουμε πλάτη. Και αυτό έκανα, έβαλα πλάτη στη χώρα μου. Ξέρεις, ενώ
ήσουν αρκετή θητεία σαν βουλευτής του επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα βγαίνεις και λες, στηρίζω το Μητσοτάκη. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Όχι, θέλω να δώσω μια συνέχεια. Ναι, να τη δώσω. Δεν ξέφυγες ποτέ από το εθνικό. Δηλαδή, παρότι... Ναι. Εμείς οι Βορειοϋπηρώτες δεν βλέπουμε κόμματα, ούτε μεγαλώσαμε με κόμματα. Εμείς μεγαλώσαμε με την πατρίδα μέσα μας. Ούτε πουλάμε πατρίδα, ούτε πουλιέται η πατρίδα με κιλό, όπως προσπαθήσαν οι Χρυσαυγίτες να την πουλάνε. Εμείς πάντα αγαπάμε την Ελλάδα. Και όταν βλέπω ότι το καλό της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης, ναι, θα στηρίξω Μητσοτάκη, γιατί αυτό είναι το καλό του παιδιού μου, του παιδιού σου, ολωνών των παιδιών μας, το μέλλον μας. Μάλιστα. Είπες παιδιών τώρα, να πούμε ότι ο οποίος ο Δήμας έχει 4 παιδιά, το είπαμε πει στην αρχή, αλλά ήθελα να τονίσω ότι το μικρό του, το αγοράκι, είναι 14 χρονών, το οποίο το μεγαλώνει μόνος του, δηλαδή... Ναι, περίπου ναι. Περίπου ναι. Και βιώνεις και αυτή την πατρότητα, ας το πω έτσι. Εντάξει, είναι η αγωνία μου μεγάλη. Μέχρι να μεγαλώσει και ο Νικολάκης, μέχρι να πάει σε ένα πανεπιστήμιο, είναι αλλιώς να έχει και τη μαμά, ένα παιδί και τον πατέρα, και όχι χωρισμένων γονιών. Προσπαθώ να είμαι πατέρας, μάνα δεν μπορεί να γίνεις ποτέ, αλλά προσπαθώ να του δώσω την αγάπη και αυτά που πρέπει να πάρει ένα παιδί από την οικογένεια. Ναι. Έχεις ερωτηθεί, Πυρό, ποιο είναι το πιο μεγάλο σου μετάλλιο? Τα παιδιά μου είναι. Το μεγαλύτερο μετάλλιο μου είναι τα παιδιά μου, φυσικά. Και έχεις αυτό απαντήσει. Ναι. Ότι τα παιδιά σου και ότι πάνω απ' όλα βάζεις την οικογένεια. Ναι. Όχι, θέλω να το... Ποιος γονιός θα έβαζε κάτι άλλο? Εντάξει, σωστά. Αλλά έχει μια σημασία το τι το λες και πώς το λες. Τα μετάλλια μου είναι αυτά, τα παιδιά μου. Και μαζί με τον Άγγελο Αναστασία αποφασίσαμε να μην τους δώσουμε ούτε οικόπεδα, ούτε σπίτια, ούτε περιουσία, αλλά να τους δώσουμε παιδεία, μόρφωση. Και αυτό προσπαθήσαμε. Και με αθλητισμό και με μουσική και με καλά σχολεία ιδιωτικά, φυσικά. Και έτσι και τα παιδιά μου πήγαν και στην Αμερική, σπουδάσαν και έξω, σπουδάζουν ήδη ακόμα εκεί. Μεγάλα σπουδάζουν. Είμαι πολύ υπερήφανος, γιατί πήρα μια απόφαση πολύ σοφή, έτσι, για τα παιδιά μου. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπορούσα να κάνω εγώ εκεί που μεγάλωσα και δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω. Και βρήκα την Άρση Βαρών ως μοχλό, ως άθλημα, το οποίο ήμουν ταλέντο για να πατήσω πάνω σε αυτό και να κάνω αυτά που έκανα, την πορεία που έκανα. Έτσι, για τα παιδιά μου ήθελα να κάνουν αυτό το πράγμα, χωρίς να τους πιέσω φυσικά, χωρίς να... για αθλητισμό αν θα θέλουν να διαλέξουν, που δεν θέλανε, αλλά τον έχουν κάνει τρόπο ζωής και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μένα. Mm-hmm. Αλλά είμαι πολύ υπερήφανος για την πορεία τους. Ο Πύρος ο Δήμας λέει και στο βιβλίο του, έχουμε διαβάσει και τα βιογραφικά του βέβαια, λέει και στο βιβλίο του ότι κάποια στιγμή κάνει το πήδημα από την Αλβανία στην Ελλάδα και έχει μαζί του ένα σάκο και μια γάτα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν λες. Ήταν να φύγουμε αεροπλάνο εκείνη την ημέρα, αλλά λόγω μίχλινης δεν πέταξε το αεροπλάνο. Και είχα την τσάντα με τα ρούχα μου, με τα υπάρχοντά μου, και στον τρίτο όροφο υπήρχε ένας ταξιτζής γείτονας και του λέω, μπορείς να με πας μέχρι στην Κακαβιά? Μου λέει, μπορώ να σε πάω. Τι ώρα θα φύγουμε? Για να είμαστε εκεί 7 το πρωί, του λέω. Τι ώρα πρέπει να φύγουμε? Λέμε, να φύγουμε κατά τις 2 με 3, μου λέει, το βράδυ. Γιατί θα έστελνε ο Γιάννης Οσγουρός τον προπονητή του Μήλωνα μαζί με τον αδερφό μου να με περιμένουν στην Κακαβιά, με άλλο ταξί. Και έτσι έφυγα με ταξί εκείνο το βράδυ, αλλά ο γάτος μπήκε μόνος του μέσα στην τσάντα και δεν μπορούσα να τον βγάλω. Και λέω, α, σας δοκιμάσω να τον πάρω μαζί. Ο οποίος δεν έβγαλε κιχ την ώρα που περνούσα από την Κακαβιά. Ενώ στο ταξί το είχα ανοίξει την τσάντα, είχε το κεφάλι του έξω. Όταν περάσαμε από την Κακαβιά, από το Τελωνείο, δεν έβγαλε κιχ. Έκλεισα με το φεγγάρι. Δεν το πήρα χαμπάρι. Ευτυχώς.
γιατί θα στενοχωριόμουν πολύ. Για διέσυμα το που μέτρα, ναι, ο γάτος, ναι, λοιπόν, το γάτο, ναι, δύο είπα σόβγα. Του είπα του γείτονα με το ταξί να περιμένει μήπως μου τον δουν τον γάτο και μου τον πάρουν, ναι, να το δώσω να τον πάει πίσω, αλλά ευτυχώς... Ο γάτος πέρασε. Πέρασε ο γάτος και ευτυχώς τον είχα μαζί. Τον είχα μαζί. Άστε. Πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για τους αθλητές. Δεν λέω για τους Ολυμπιονικές. Λέω για τους αθλητές. Σήμερα. Και γενικά. Γενικά και γενικά και σήμερα. Ξέρετε, το ρωτάω αυτό. Το ρωτώ, ναι, με την έννοια ότι κανείς βλέπει το αποτέλεσμα. Εσένα να σηκώνεις τα βάρη κλπ. Αλλά έχει προηγηθεί όχι μόνο προπόνηση. Εντάξει, εγώ αυτό έκανα. Και αστερίσεις. Όταν το 92 ερχόταν, ναι, οι δημοσιογράφοι και μου λέγανε να σου πάρουμε μια συνέντευξη αυτό και τους έλεγα περάστε από το γυμναστήριο, να τελειώσω την προπόνηση και μετά θα σας δώσω συνέντευξη. Βλέπαν την προπόνηση όλο αυτό που κάναμε και μετά συνειδητοποιούσαν ακριβώς αυτό, ότι αυτό που κάνουμε στον αγώνα είναι τρεις προσπάθειες και αυτό που βλέπει ο θεατής είναι ούτε το 1/10 από αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Τίποτα. Ναι. Ο αθλητής για να φτάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε να γίνει παλαιονίκης, είτε πρέπει να θυσιάσει τον εαυτό του και να είναι προσιλωμένος σε αυτό που κάνει. Και εκτός από αυτό, πολλές φορές με ρωτάνε τι στερήθηκα. Ναι. Και λέω τίποτα. Ήταν η επιλογή μου, ήταν αυτό που μου άρεσε και αν δεν έκανα αυτό που έκανα, τότε θα είχα στερηθεί κάτι το οποίο το αγαπούσα πολύ και το έκανα με πολύ αγάπη. Και μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις και να φτάσεις εκεί που φτάνεις. Το καρπούζι το στερήθηκες. Κοίτα, το στερήθηκα. Δεν το στερήθηκα, απλά δεν ήξερα. Μένα μου άρεσε το καρπούζι πρώτα απ' όλα. Αυτό το λέω διότι... Δύο πράγματα μου αρέσανε, το καρπούζι και το παγωτό. Αλλά το παγωτό ήξερα ότι είναι γλυκό. Το καρπούζι το θεωρούσα νερό. Έλεγα, εντάξει, φρούτο είναι, νερό είναι. Δεν είχα κάτσει να το σκεφτώ και να μιλήσω ακόμα και με το... Είχαμε διαιτολόγο. Ούτε με αυτόν είχα μιλήσει, ναι, αλλά θυμάμαι ότι τότε στην Κύπρο ο Επισκοπιάνας, ένα χωριό, Επισκοπή λέγεται, το οποίο, ναι, μας είχε βρει ο Ιακώβος εκεί, να ήμασταν, ναι, αρμπάιτ που λέει, μετανάστες, μας είχε εκεί κλεισμένους 103 μέρες ήμασταν εκεί. Και έπαιρνα κάθε βράδυ μια φέτα καρπούζι, με τα κιλά ήμουν 90 κάθε μέρα, και ξεκίνησα πώς μου την έδωσε. Πρέπει να πούμε ότι τα κιλά είναι συγκεκριμένα εδώ. Ναι, 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 90 κιλά έπρεπε να είμαι, 5 κιλά παραπάνω από την κατηγορία μου, όχι παραπάνω. Ξαφνικά πρώτη εβδομάδα 91, δεύτερη εβδομάδα 92, ο Ιακώβου τραβάει τα μαλλιά του, τι έχει κάνει, τι λέω, τίποτα Χριστό. Καρδιά μαρουλιού και 250 γραμμάρια μπριζόλα, αυτό είναι, ναι, το φαγητό. Αλλά μου. Εσύ πάχαινες όμως. Εγώ πάχαινα, ναι, και μου λέει και νερό του λέω Χριστό, νερό. Μα δε κάτι γίνεται εδώ, μου λέει. Κάτι τρως, δεν μπορεί, μου λέει, να είναι 92 κιλά. Τέλος πάντων, λέω καρπούζι, Χριστό. Όχι, μου λέει, ζάχαρη, μου λέει. Τέλος πάντων, εκεί συνειδητοποίησα ότι όντως, ναι, είχα κάνει βλακεία με το καρπούζι και το έκοψα μαχαίρι, αλλά για να χάσω τα κιλά μετά, ζορίστηκα πάρα πολύ και φάνηκε αυτό και στο Σίδνεϊ, στο Αρασέ, που βγήκα τέταρτος και έχασα δύο προσπάθειες και πήγα να ακυρωθώ. Ήταν το αποτέλεσμα του σωματικού βάρους που έχασα, γιατί έπρεπε να χάσω 7 κιλά και ένα κιλό που πήγαινα εγώ παρακάτω 8, για να είμαι πιο ελαφρύς από τους άλλους. 8 κιλά θεωρείται ότι είσαι σε μια άλλη κατηγορία. Μάλιστα. Πολλά κιλά και δεν μπορούσα να βρω τις γωνίες μου, τις κόντρες μου, για να ξεκινήσω να φύγω επάνω. Και φαίνεται στο βίντεο ότι προσπαθώ, πατάω με τα πόδια και χάνω και το χρόνο και χάνω μια προσπάθεια από το χρόνο που δεν ξεκίνησα να φύγω από κάτω πάνω. Ιστορίες του αθλητισμού, οι οποίες... Ναι, εντάξει, έχουν τη σημασία τους. Έχουν τη σημασία. Όταν πας για χρυσό μετάλλιο και πας να το χάσεις, έχουν μεγάλη σημασία, νομίζω. Βέβαια. Αλλά ευτυχώς το επολεζεται... Πώς βλέπεις τα πράγματα με τον αθλητισμό σήμερα. Σήμερα. Κοίτα, έχουν γίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν γίνει καλά πράγματα. Έχουν ξαναήρθαν κάποια λεφτά στις ομοσπονδίες, ειδικά στην Άρση Βαρών, που είμαι και εγώ γραμματέας της ομοσπονδίας Άρση Βαρών. Έχουν έρθει κάποια λεφτά από εκεί που είχαμε μόνο τα λειτουργικά. Μόνο τα λειτουργικά. Έχουν μπει κάποια λεφτά στα σωματεία από το στοίχημα.
Πιστεύω ότι αυτό το μητρό των σωματείων και των όλων των σωματείων που έκανε ο Βγενάκης ήταν καλό, γιατί πια ξέρουμε πόσα σωματεία υγιής είναι στην Ελλάδα και τι αθλήματα κάνει το κάθε σωματείο. Γιατί παλιά δεν υπήρχε ένας χάρτης, υπήρχαν σωματεία-σωματεία και δεν ξέραμε ποια είναι τα σωματεία τα πραγματικά. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα, γιατί δυστυχώς στον αθλητισμό στην Ελλάδα δεν έχουμε σχολικό, έχουμε μαζικό, έχουμε σωματιακό, δεν έχουμε ένα σχέδιο για τον αθλητισμό γενικό, όπως έχει η Αμερική, ας πούμε, που είναι καθαρά σχολικό. Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι επαναλαμβάνονται τα θαύματα. Μιλάω για την άσχημη Πρέπει να το καταλάβουν πολύ αυτό. Πρέπει να το καταλάβουν πολύ αυτό. Απλά πιστεύω ότι έχουμε ξεκινήσει ξανά με νέα παιδιά, νέα γενιά, γιατί καλώς ή κακώς η Άρση Βαρών έχασε 3 γενιές το 2008 με την ιστορία του ντόπινγκ τότε. Μετά ήρθε η κρίση, μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας έκοψε και αυτός 55% προϋπολογισμού και μας αφήσανε για 5 χρόνια με τα λειτουργικά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επανήλθε η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών με την Εθνική Ομάδα Παιδών και Εφήβων. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε και μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχαμε οργανώσει και πέρσι στην Κρήτη το Παγκόσμιο Εφήβων, που βγήκαν και τα κορίτσια και τα αγόρια έκτη στον κόσμο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι στην επόμενη, όχι σε αυτή την Ολυμπιάδα του Παρισιού του χρόνου, στην επόμενη Ολυμπιάδα θα έχουμε μια πολύ καλή παρουσίαση, ξέροντας ότι οι κατηγορίες πια στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι πια 8 και 8, είναι 5 και 5. Οι αθλητές είναι οι μισοί και πιο λίγο από τους μισούς, ήταν 256, τώρα είναι 120. Έχουν βάλει καινούρια αθλήματα μέσα στο Ολυμπιακό κίνημα. Mm-hmm. Και η Άρση Βαρών είναι ένα από τα αθλήματα το οποίο συζητιόταν για το Λος Άντζελες, αν θα μείνει ή δεν θα μείνει, που πιστεύω 17 Οκτωβρίου θα είναι μέσα στο καινούριο πρόγραμμα για το 2028 στο Λος Άντζελες. Και θα μείνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκτός των άλλων, γιατί είσαι γραμματέας στην Ομοσπονδία, είσαι σε πολλά πράγματα. Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Ομοσπονδία. Να μην τα επαναλάβω, γιατί πιστεύω ότι είναι γνωστά. Εκτός από αυτό όμως, είσαι και πρέσβης της καταπολέμησης του αντιντόπινγκ, της ΒΑΝΤΑ. Ναι, είναι ένας τίτλος τιμής που μου έδωσε η ΒΑΝΤΑ και με τίμησε η ΒΑΝΤΑ με αυτόν τον τίτλο από το 2008 που ανέλαβα σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Προσπάθησα να την Ελληνική Άρση Βαρών να την έχω όσο πιο καλά και καθαρά και να προσέχουμε τα παιδιά μας με διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης, ναι, κατά του αντιντόπινγκ και προγράμματα κατά πόσο ο προπονητής, ο αθλητής θα πρέπει να προσέχουν και να συνεργάζονται με τη Υγειονομική Επιτροπή. Η Υγειονομική Επιτροπή είναι σε κάθε ομοσπονδία που έχει 5 γιατρούς με 6 γιατρούς. Μπαίνει στο χώρο το δικό σας λίγο το μικρόβιο αυτό να... Σε όλους τους χώρους μπαίνει το μικρόβιο και να μην μπαίνει το μικρόβιο, υπάρχει γονιός ο οποίος θα πάει να αγοράσει μια πρωτεΐνη για το παιδί του και ξέροντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5.000 σκευάσματα, τα οποία από τα 5.000 στα 3.000 είναι μέσα με απαγορευμένες ουσίες, αλλά δεν το γράφει το κουτί. Μάλιστα. Και μπορεί οποιοδήποτε γονιός να πάει να πάρει κάτι χωρίς να ρωτήσει τον γιατρό, να το πάρει, να το δώσει το παιδί του και το παιδί του να πάει να αγωνιστεί και να βρεθεί το παιδί. Χωρίς να το ξέρει. Μάλιστα. Δηλαδή και δεν είναι όλα το πήρα για να γίνω καλύτερος. Ναι. Το πήρα για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στην προπόνηση αυτή που κάνω 2-3 ώρες την ημέρα κάθε μέρα. Αλλά αυτό μπορεί να βρεθείς και ένοχος χωρίς να το θέλεις. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος γενικά. Γιατί λένε ότι είναι εγκεκριμένο από το... Πώς το λένε, από τον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ τι είναι, ένα γραφείο είναι. Ναι, δεν έχει ούτε μηχανήματα, ούτε να το δει. Ναι. Δίνει ή δεν δίνει τη σφραγίδα βάσει αυτό που γράφει. Ο Πύρος Δήμας, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό γνωστό,
δεν εννοώ το ότι είναι εύθερος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, εννοώ τις σπουδές, το παιδαγωγικό. Ναι. Ναι. Πολλοί πάλι το ξέρουν αυτό. Ναι, ναι, δεν το ξέρουν. Πιο πολλοί δεν το ξέρουν. Ναι. Όχι. Ότι το, ποτέ σου αυτό το άσκησες. Όχι. Όχι, αλλά θυμάμαι το 2004 που τελείωσα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν να πάω σε γυμναστική ακαδημία ή να πάω στο παιδαγωγικό. Πιέζοντας τα παιδιά μου, μπαμπά, διάβασέ με και πώς γράφεται αυτό με α, γιώτα, με ε, γιώτα. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένιωσα γυμνός. Ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Και έλεγα, ρωτήστε τη μαμά, γιατί όταν το έγραφα εγώ στην εποχή μου, ναι. Το γράφω αλλιώς. Αυτό συνέβαινε και στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο στην ναι, Ελλάδα. Εντάξει, η γραμματική ναι. Πάντα, η ελληνική γραμματική ήταν. Δεν παραπονιέμαι. Ναι, δεν παραπονιέμαι. Ναι. Απλά ένιωθα λίγο. Πάντα ήμουνα, ένιωθα μειονεκτικά σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι αποφάσισα να πάω παιδαγωγική, νομίζοντας ότι θα γίνω καλύτερος. Ναι. Στο να στηρίξω τα παιδιά μου σε όλα αυτά. Νομίζω ναι, έγινα καλύτερος. Τα κατάφερα. Ναι, τα κατάφερα. Νομίζω ότι έγινα καλύτερος. Μάλιστα. Αλλά δεν το έκανα ούτε για να γίνω. Δεν έγινε επάγγελμα. Δεν έγινε επάγγελμα, όχι, δεν το έκανα για να το κάνω επάγγελμα. Το έκανα απλά για τα παιδιά μου, τίποτα παραπέρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ο οποίος ο Δήμας το 1971 γεννήθηκε στη Χιμάρα. Και από τη Χιμάρα έφτασε να σηκώσει την Ελλάδα στα χέρια του, να της δώσει 4 Ολυμπιακά μετάλλια, τα οποία τα 3 χρυσά. Και θα ήθελα να το ρωτήσω, να το κλείσουμε έτσι δηλαδή. Θέλω να μου πεις, Πύρο, η γιαγιά η Ελένη. Η γιαγιά που σε μεγάλωσε στη Χιμάρα, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Εντάξει, οι γιαγιάδες, ακόμα και σήμερα, όλες οι γιαγιάδες. Παρατήρησα ότι την πόντα σου κόρου την έβαλες. Ναι, ναι, η Ελένη την έβαλα. Ναι. Για τη γιαγιά Ελένη, η οποία ήταν πανεπιστήμιο. Γιαγιά, Η γιαγιά ήταν πανεπιστήμιο. Επίθετο Κυρίτσι, Κυρτσέα. Κερκυραία, τραγουδιστά. Τραγουδιστά. Μίλαγε. Να προσέχεις, να μην καπνείς, να μην πίνεις σαν τον πατέρα σου. Τραγουδιστά. Ναι, τραγουδιστά. Ήταν ναι. Αυτό και έμεινε μόνη της, γιατί στον Ιταλικό-Ελληνικό πόλεμο οι Ιταλοί σκοτώσαν τον παππού και έμεινε μόνη της με 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Από αυτές με την... Με τα ξύλα στην πλάτη, δηλαδή λεπτή, αδύνατη. Με τη ζαλίκα. Με τη ζαλίκα πάνω, και είχε και μία έτσι στη σκεύρωση στην πλάτη της. Αυτές που έβαλε ο Δαβάκης να κουβαλιάνε τα πνευμοφόρια. Αυτή έτσι, ήταν. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Μια γιαγιά ναι, τέτοια ναι. Ήταν, ναι. Η οποία κάθε πρωί πήγαινε, μου μάζευε σίκα, χόρτα, τα άλλα, πώς τα λένε, τα άγρια, τα μούρα. Τα, ναι, ναι, ναι. Και ήταν, πώς να το πω, τραγούδια, ποίηματα, ιστορίες. Πανεπιστήμιο σκέτο ήταν η γιαγιά, δεν ήταν απλά μια γιαγιά. Όπως όλες οι γιαγιάδες σήμερα. Ήταν και η γιαγιά μέσα στο για την Ελλάδα, ρε μου. Και η γιαγιά που δυστυχώς την έχασα το 90, πριν ανοίξουν τα σύνορα, πριν γίνουν όλα αυτά, δυστυχώς. Η οποία με έβλεπε να παίρνω μετάλλια σε Βαλκανικούς, με την Αλβανία όμως. Ναι. Και μου έλεγε, με την Ελλάδα πρέπει να τα παίρνεις αυτά. Για την Ελλάδα πρέπει να τα παίρνεις αυτά, όχι για την Αλβανία. Είχε το μέσα της. Σου έλεγε ότι... Ναι, ναι, μία μέρα... Είσαι Έλληνας, ε. Πάντα, πάντα. Όχι, ποτέ οι χυμαριώτες δεν αρνηθήκαν ότι δεν είναι Έλληνες, ή το αρνηθήκανε, ή είπανε ποτέ. Όλοι ξέραμε ότι είμαστε Έλληνες. Ναι, αλλά έκανε τον Πάρσμα και για. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζονταν να μου το πει. Δεν χρειάζονταν να μου το πει. Όλοι μας το είχαμε μέσα μας. Δεν χρειάζονταν να μας το πει. Είχαμε μεγαλώσει έτσι. Δεν υπήρχε. Απλά η γιαγιά έλεγε μία μέρα αυτά να τα παίρνει για την Ελλάδα. Αλλά δεν πρόλαβε η καημένη. Δεν πρόλαβε. Την ευχή όμως την έδωσε. Την ευχή την έδωσε. Την ευχή την έδωσε. Πάντα μου έδινε ευχές. Πάντα μου έδινε ευχές και... Ήταν για μένα, η γιαγιά Ελένη ήταν πάντα, πώς να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος και με μεγάλωσε με αξίες και με μεγάλωσε με,
με αγάπη, τόσο αγάπη. Μπορεί να μην είχαμε πράγματα, να μας λείπανε πράγματα ή να μου έπαιρνε ο πατέρας μου, ας πούμε, τα σανδάλια, ας πούμε. Βγάζαμε για να μην τα χαλάσουμε, βγάζαμε και παίζαμε ξυπόλυτοι. Μας λείπαν πράγματα, δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχε δεύτερο ζευγάρι. Αλλά μεγαλώσαμε με τόσο αγάπη που δεν μας έλειπε τίποτα. Υπήρχε πολύ αγάπη και από τη γιαγιά και από τους γονείς μου και αυτό μας κράτησε και δυνατούς και ανθρώπους που πετύχαμε και κάναμε αυτά που κάναμε. Μάλιστα. Και σε κύριε Πύρος Δημάς, δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Νομίζω ότι τα είπαμε. Όσα είχαμε να πούμε, τα είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πύρο. Εγώ ευχαριστώ. Για την τιμή που μας έκανες μέσα από την εκπομπή να μιλήσεις με όλους τους υγειοπελαγίτες. Να είστε καλά.